δηλαδή να είναι τόσο χαμηλό. Δηλαδή κάτι τέτοιο ούτε εγώ δεν το έχω. Και λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Έτσι πολύ απλά μετράμε το τι δίσκο έχουμε. Και δεν το συζητώ, η Μπρέμο γενικά είναι από τις αγαπημένες μου μάρκες. Τετραπίστωνα μαζί με τις βάσεις τους χειροποίητες σωληνά και υψηλής. Και βλέπετε εδώ πέρα δεν έρχεται καν SUV, όλοι χαμηλωμένοι είναι εδώ. Από το χαμηλότερο σημείο μετράω 9,5, δηλαδή μέχρι να κουμπίσει στο δρόμο. Και μετράει αυτά εδώ πέρα, ήταν καθισμένα, δείτε εδώ πέρα τις σπήρες. Πάρτε το και σε ρολ. Ρολ καταστάσεις, ρολ. Πορτοκαλί στο πορτοκαλί, αρκετά τολμηρό θα έλεγα. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Γεια χαρά σε όλους, αλλαγή μου, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Όπως βλέπετε, εμείς ξεκινάμε πουρνό-πουρνό και αυτό γιατί υπάρχει πάντα μα πάντα καλή διάθεση και αυτό προτείνω και σε εσάς. Σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα ασχοληθούμε με αυτό εδώ πέρα το Audi, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, αλλά εντάξει, ας μην σας λέω ότι να είναι. Περιμένουμε ένα Hyundai i30 από έναν τρελό τυπάρτ, τον οποίο θα το γνωρίσετε πάρα πολύ σύντομα, ο οποίος δεν ξέρω γιατί, τι διαλείψεις παθαίνει γενικά. Είναι τρελοκομείο από μόνος του, θα το καταλάβετε τι εννοώ. Ήρθε την πρώτη φορά, λέει θα βάλουμε ζαντολάστιχα και ελαττήρια. Ήρθε μια εβδομάδα μετά, λέει το θέλω κι άλλο πιο χαμηλό, πάμε σε ρυθμιζόμενη. Και τώρα ο τρελός ήρθε, δεν ξέρω πώς το σκάλωσε και λέει θέλω και φρένα. Λοιπόν, θα το γνωρίσετε πάρα πολύ σύντομα. Και όσοι από εσάς έχετε διζελάκι και γενικά το φοβάστε, θα σας διαβεβαιώσω ότι δεν χρειάζεται να το φοβάστε, αυτός είναι και λίγο παλαβός. Ίσως το πιο τίμιο καθημερινό, έτσι κύριε Αντρέα. Δείτε εδώ, τι ομορφιές έχουμε. Δείτε εδώ. Δείτε πόσο πίτα κάτω είναι. Τα ακούτε έτσι, τα ακούτε. Αυτό του αρέσει το τυπάρα μας. Έλα. Πραγματικά ένας μοναδικός συνδυασμός σε μαύρο διαμαντέα απόχρωση ιζάντες και αυτό το ποντικό σκούρο γκρι. Βγείτε έξω κύριε, βγείτε έξω κύριε να σας γνωρίσουμε. Ένας από τους πιο παλαβούς τύπους. Πού είσαι αρχηγέ μου? Πολύ καλημέρα. Πες μου λίγο, πώς το αντέχεις αυτό? Αυτό εδώ πέρα ρε παιδί μου, αυτό εδώ, δηλαδή να είναι τόσο χαμηλό. Δηλαδή κάτι τέτοιο ούτε εγώ δεν το έχω. Και λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Σας τα έλεγα. Πάμε να το σηκώσουμε για να δείξουμε τι ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Όπως σας είπα και στην αρχή λοιπόν του βίντεο, θα βάλουμε φρένα στο συγκεκριμένο Hyundai i30 του φίλου μας από τον Άγιο Θανάσιο Θεσσαλονίκης, να σημειωθεί. Ο τυπάρας είναι αρκετά τρελός και για το λόγο του αληθές, ελάτε λίγο να δείτε. Πριν ένα μήνα περίπου βάλαμε την ανάρτηση AP, ρυθμιζόμενη μόνο σε ύψος και βλέπετε σε τι στάδιο την έχουμε. Ας τα αφήσω όμως αυτά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ας πάμε λίγο στα φρένα. Με ένα απλό μέτρο μπορεί κάποιος να μετρήσει τη διάμετρο του δίσκου που έχει. Πολύ πολύ μπακάλικα, δεν χρειάζεται επιστημονικές λέξεις και πράξεις. Στο περίπου. Βάζεις την άκρη εδώ πέρα, περνάς από το κέντρο, κατεβαίνεις και υπολογίζεις κάπου εδώ πέρα. Ο συγκεκριμένος δίσκος είναι 2,88. Έτσι πολύ απλά μετράμε το τι δίσκο έχουμε. Και τώρα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε το τι είναι το φρένο? Στις περισσότερες περιπτώσεις τα φρένα στο δηλώνουν, σου λένε δηλαδή πόσα έμβολα έχουν. Το συγκεκριμένο είναι μονοπίστωνο, δηλαδή έχει μόνο ένα έμβολο και αυτό φαίνεται από αυτή εδώ πέρα την κλίση. Αντίστοιχα από την εσωτερική πλευρά είναι το έμβολο. Πάμε τώρα να δούμε τα καινούργια φρένα που θα βάλουμε σε αυτό το Hyundai i30 για να δούμε τι θα κάνουμε στην τελική. Εντάξει, δεν το συζητώ, η Brembo γενικά είναι από τις αγαπημένες μου μάρκες. Τετραπίστωνα μαζί με τις βάσεις τους χειροποίητες σωληνά και υψηλής. Και έχω πει ότι τα σωληνά και υψηλής δεν είναι τόσο απαραίτητα, γιατί το υγρό φρένο που θα βάλουμε είναι DOT 4, που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο καυστικό, άρα αν βάζαμε και τα εργοστασιακά δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όμως επειδή κάνουμε όλη αυτή την ομορφιά εδώ πέρα,
ας βάζαμε και σωληνάκια, δεν πάνε χαμένα. Σίγουρα ολοκληρώνουν παραπάνω το kit. Και τώρα, στον καινούριο μας δίσκο. Από το 288, όπως είπα και πριν, θα πάμε στο 3.30. Πώς μετράμε ένα δίσκο? Έτσι. Ή καλύτερα, όταν τον έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να τον γυρίσετε και ανάποδα, είναι πιο βολικό και το μετράτε έτσι ακριβώς. Δείτε εδώ. 30 και 3. Επομένως, εδώ πέρα μετρήθηκε ο δίσκος στα 3.30. Και φυσικά ένα πάρα πολύ βασικό για την αντοχή του δίσκου και τη θερμοκρασία που μπορεί να ανεβάσει είναι αυτό εδώ πέρα το πάχος. Αυτό εδώ πέρα το πάχος τώρα μετράει στα 30. Επομένως, ο δίσκος μας είναι 3.30 επί 30 πάχος. Άρα, το ψωμί του είναι αυτό εδώ πέρα και όλη αυτή εδώ πέρα η επιφάνεια. Όλη αυτή εδώ πέρα η επιφάνεια είναι το σημείο που αερίζεται ο δίσκος μας. Χειροποίητες βάσεις για να μπουν ακριβώς σε αυτό το άκρο, καθώς αυτά τα φρένα δεν είναι για το Hyundai, απλώς εμείς τα τροποποιήσαμε για να μπορέσουν να μπουν. Έχουμε φτιάξει αυτές εδώ πέρα τις βάσεις για να μπορεί να μπει το φρένο ακριβώς στη θέση που χρειάζεται για να μπορεί να κουμπώσει πάνω σε αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο. Τώρα θα μου πείτε, αφού μπήκατε στη διαδικασία να βάλετε φρένα, γιατί δεν βάλατε λίγο πιο μεγάλο, 360 ας πούμε, 370. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς έχουμε τον περιορισμό της άντας. Σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 17, επομένως οι δίσκοι που θα μπορούσαμε να χωρέσουμε, αν είχαμε μονοποίηση στον Ιδαγκάνο όπως η Μανίσια, θα ήταν έως και 3,45 ίσως. Στην περίπτωση όμως αυτή, επειδή έχουμε αυτά εδώ πέρα τα νεύρα και μας μειώνουν αυτόματα το χώρο και φυσικά το τακάκι μας και η Ιδαγκάνο μπορεί να δεχτεί μικρότερο από 3,45, αναγκαστικά περιοριστήκαμε στο 3.30, κάτι το οποίο δεν είναι πρόβλημα καθώς η δαγκάνα μας είναι αρκετά μεγάλη, ούτως ώστε να μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ας μην καθυστερήσουμε άλλο, κάντε εγγραφή, εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Δείτε εδώ διαφορά. Ο καινούριος ο δίσκος μαζί με τον παλιό σχεδόν έχει χαθεί. Το μανίσιο το φρένο δεν φαίνεται καν. 3.30, 2.88 όπως είπαμε και πριν. Ακριβώς τα κέντρα, γιατί ο δίσκος έχει φτιαχτεί ακριβώς για αυτό το αυτοκίνητο. Και φυσικά θα βγει αυτός εδώ πέρα για να μπει ο καινούριος. Όσο λοιπόν ο φίλος μας ο Ανδρέας λύνει τα φρένα μας, εμείς πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει από την άλλη μεριά. Λοιπόν, το παλέψαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ούτως ώστε αυτό εδώ πέρα το τετραπίστωνο, το γαϊδούρι, το τεράστιο το φρένο να μπει πάνω σε αυτό εδώ πέρα το Hyundai και φυσικά να μπορεί να χωρέσει αυτήν εδώ πέρα τη 17 ζάντα, όπως τη βλέπετε. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα όμως, ό,τι και αν κάναμε, δεν μπορούσαμε να γλιτώσουμε με τίποτα αυτά τον αποστάτη τα 3 χιλιοστά, ο λεγόμενος και ως φλάντζα. Μπαίνει εδώ πέρα ακριβώς με τα κέντρα του, με όλα του και ευτυχώς για όλους μας, μας αφήνει το περιθώριο του να υπάρχει αυτό εδώ πέρα ο μουαγιές γενικά να φαίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ούτως ώστε το αυτοκίνητο να μην τρέμει. Φυσικά με τα 3 χιλιοστά το μειώνουμε κάπως αυτό, απλά πρέπει να προσαρμόσουμε το δαχτυλίδι της ζάντας σωστά, ώστε να μπορεί να μπαίνει πάνω και να κεντράει εκεί που πρέπει. Άρα, αφού δεν καταφέραμε να το γλιτώσουμε, και το λέω να καταφέρουμε, τραβήξαμε το offset του δίσκου όσο γίνεται πιο μέσα. Βλέπετε και εδώ πέρα ότι είναι όριο. Δεν περνάει καθόλου, δεν έχουμε καθόλου περιθώριο, τίποτα δεν έχει μείνει. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τη ζάντα μας. Είμαστε εδώ. Περνάει και είμαστε άψογα. Τώρα το μόνο που μένει είναι να βγάλουμε και το άλλο το φρένο, να ενώσουμε τα σωληνάκια υψηλής και ξαναλέω ότι δεν μας χρειάζονται κάτι τέτοιο, απλά για να είναι πιο ολοκληρωμένο. Να κάνουμε εξαέρωση και τρόπο που είπε εξαέρωση. Τώρα θα μπορείτε, αφού βάζουμε φρένα μπροστά, γιατί έχουμε βγάλει και τις πίσω τις ζάντες. Πάντα όταν λύνουμε τα φρένα πρέπει η εξαέρωση να γίνεται από όλες τις πλευρές. Άρα και πίσω πρέπει να γίνει εξαέρωση και μπροστά. Γι' αυτό το λόγο βγάλαμε πίσω τις ζάντες. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε. Λοιπόν, βγήκε ο μανίσιος ο δίσκος, πρέπει να καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα το μουαγιέ, όπως και εδώ πέρα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, και να μπει φυσικά και γράσιο για να μπορεί να κάνει σωστή επαφή ο καινούριος μας ο δίσκος. Η κιθάρα δεν την πειράζουμε καθόλου καθώς τα έχουμε υπολογίσει όλα. Άρα ξεκινάμε, βάζουμε τη βάση, όπως έχουμε πει αυτό θα βγει στο τέλος μαζί με τα σωληνάκια για να γίνει και σωστή εξαέρωση. Βάζουμε τη βάση, βάζουμε το δίσκο, βάζουμε τη δαγκάνα, αποστάτη ζάντα και είμαστε έτοιμοι για εξαέρωση. We'll be right back.
Μπήκε η βάση, βάλαμε και κόλλα, πασόκολλα βασικά όπως λένε οι περισσότεροι, ούτως ώστε να μην μπορεί να ξεβιδώσει με κανένα τρόπο η βίδα μας. Και δεν θέλαμε σίγουρα να ξεβιδώσει κάποια βίδα στο φρένο, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μπαίνει ο δίσκος σε συγκεκριμένη θέση, γιατί έχει αυτές εδώ πέρα τις βίδες. Αυτές εδώ πέρα οι βίδες και να λείπουν δεν είναι κάτι το τόσο τραγικό, απλά είναι βίδες σταθεροποίησης, ούτως ώστε όταν εσύ βγάζεις τη ζάντα ή οτιδήποτε να μην μπορεί να κουνιέται ο δίσκος. Κύριε Αντρέα, βιδώστε μας. Στις συγκεκριμένες βίδες δεν βάζουμε τη συγκεκριμένη πασόκολλα, γιατί θέλουμε να βγαίνουν σχετικά εύκολα. Αν βάλουμε πασόκολλα και προσπαθήσουμε να τους βγάλουμε για να τους αλλάξουμε, το πιο πιθανό είναι να σπάσουν, έτσι, Ανδρέα. Να κοπούνε. Να κοπούνε οτιδήποτε και δεν θέλουμε να κοπούνε, γιατί κάτι τέτοιο μετά δεν έχει εύκολη αντικατάσταση. Τώρα, βάλαμε τη βάση, βάλαμε το δίσκο, ήρθε η ώρα για την τετραπίστη στον ιδαγκάνα μας. Να στηρίξω και πιο αναλυτικά, αρκετά πλατή τακάκι για να μπορέσει να καλύψει και τον 330 που θέλουμε εμείς και φυσικά τα έμβολα. 1, 2, 3 και 4. Αυτό την κάνει να είναι τετραπίστων και όπως σας είπα και πριν, από κάτι τέτοιο μπορεί να καταλάβετε αν ακριβώς από πίσω βρίσκεται ένα έμβολο. 1, 2, 3 και 4. Το τακάκι λοιπόν πατάει ακριβώς πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την επιφάνεια, όπου είναι και η επιφάνεια τριβής για να μπορεί να σταματάει ένα φρένο. Αυτό είναι από εδώ. Ναι, ναι. Επίσης τις βίδες οι οποίες κρατάνε τη δαγκάνα πάνω στη βάση πρέπει πάλι να μπει πασόκολλα και στο τέλος να σφιχτούν αυτά εδώ πέρα με δυναμόκλειδο. Τι κάνει το δυναμόκλειδο, σφίγγει τη βίδα τόσο όσο χρειάζεται για να μην μπορεί να λασκάρει και φυσικά να κοπεί ή αντίστοιχα από τη θερμοκρασία να τραβήξει τα πάσα. Πάντα όταν έχουμε να κάνουμε με βίδωμα και θερμοκρασίες, το δυναμόκλειδο χρειάζεται για να μην μπορεί να τραβήξει το πάσο και να μην ξεβιδώνει. Έχετε παρατηρήσει πολλοί από εσάς ότι καμιά φορά τα σφίγγουν στο συνεργείο τη ζάντη σας και μόλις πάτε να τα βγάλετε σε ένα λαστιχάδικο ή να βάλετε μια ρεζέρβα, είναι σαν να τα σφίξαν με σφυριά ή οτιδήποτε. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό προκύπτει από το σωστό σφίξιμο του μπουλονιού ή του παξιμαδιού ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα ή εδώ πέρα αντίστοιχα. Επομένως τώρα με συγκεκριμένη δύναμη θα σφίξουμε τις βίδες εδώ πέρα και από τη στιγμή που θα στεγνώσει η πασόκολλα θα είμαστε σαν να μην πειράχτηκε ποτέ, σαν να βγει και έτσι από το εργοστάσιο. Μήπως πέσει μια. Αυτό είναι και το δυναμόκλειδο. Επειδή πολλοί από εσάς μου τη λέγατε για το πώς φύγω και επειδή δεν μπορώ να σας πείσω για το ότι το αερόκλειδό μου έχει συγκεκριμένα μετρητήρια να τα πούμε, αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος για να μην μας τη λέτε περισσότερο. Και τώρα φυσικά το μόνο που έχει μείνει είναι να βγάλουμε το μανίσιο το σωληνάκι και να βάλουμε από το καινούριο μας φρένο και φυσικά να γίνει και η εξαέρωση. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο να το δούμε ολοκληρωμένο. So I pull up inside my cup and I just sip till I can't feel it. Ooh. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. I told her one more, she hear me say you quit or she dipping. Yeah, yeah. I don't want pain no more. I don't want no more pain. I ain't gon' see no way. Look at that window pane. See the rain coming down, but it is not purple today. Came a long way from stacking and rolling that change. And all I ever wanted was some real love. Then I sit on my heart, I watched it build up. My bro, he stay with Tuzi, Bob the builder. And I feel like inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. Το αυτοκίνητο είναι πανέτοιμο. Βγήκε έξω και ήρθε η ώρα να το δούμε πιο αναλυτικά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα, γιατί είναι όλα στο όριο, όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το κόκκινο το χρώμα έδεσε τέλεια και τον Brembo φυσικά στο άσπρο μαζί με το διαμαντέ. Και ήρθε η ώρα να το δούμε λίγο καλύτερα. All I ever wanted was some millions. All I ever wanted was some children. Then I got four of them kids and now we chillin'.
Nothing's real inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. Και τι να πάρω εγώ, το Hyundai είναι έτοιμο για δοκιμή και εδώ πέρα ο φίλος μας ο Τάσος με ένα BMW Y46 Cabrio, στο οποίο είχαμε βάλει ζάντες πριν κάνα μήνα περίπου, πριν κάνα μήνα, ασύμμετρες φυσικά, φαρδιά πίσω, στενή μπροστά, Y46 Coupe Cabrio, και βλέπετε εδώ πέρα δεν έρχεται καν SUV, όλοι χαμηλωμένοι είναι εδώ. Όλα στο όριο. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε το φίλο μας να κάνουμε δοκιμή τα φρένα από το i30, όσο ο φίλος μας ο Ανδρέας σηκώνει το Y46 για να βάλουμε την καινούργια του ανάρτηση και τα λατήρια, καθώς από ό,τι είδατε είναι τόσο χαμηλό, γιατί τα λατήρια του έχουν κάτσει. Τώρα, ο προηγούμενος τι είχε κάνει ακριβώς, τα είχε ζεστάνει, έχουν κάτσει από τα χρόνια, δεν ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά θα αλλάχτουν και θα δούμε πώς θα αλλάξει. Μείνετε συντονισμένοι. Θα μας τρελάνει τώρα αυτός. Νομίζει πως έχει χαμηλότερο αμάξι από μένα. Για να κάνουμε ένα challenge. Πάνε εκεί πέρα λίγο και έρχομαι. Λοιπόν, υπόσχεση, αν είναι πιο χαμηλός, θα το χαμηλώσω κι άλλο αυτό. Αν και το έχουμε φέρει στα όρια, αλήθεια είναι, να μην ακουμπάει, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ εγώ να είμαι πιο ψηλός από άλλους. Μετράω ακριβώς 9,5. Από το χαμηλότερο σημείο μετράω 9,5, δηλαδή μέχρι να ακουμπήσει στο δρόμο. Και μετράει 4. Θέλει 4 εκατοστά για να βρει το δρόμο, ενώ εγώ θέλω 9,5. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Πάμε να τελειώσουμε τον BMW. Είμαστε έτοιμοι και από εδώ. Φίλε Τάσο, βγάλ το έξω. Αλλάξαμε μοτσέρ και λατήρα στο συγκεκριμένο κάμπριο και βάλαμε στάνταρ κωδικούς για να μπορούν να αντέχουν το βάρος του κάμπριου, το οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ένα απλό. Δείτε. Σηκώθηκε γενικά. Τα παλιά τα ελαττήριά του, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα, ήταν καθισμένα. Δείτε εδώ πέρα τις σπήρες. Φαίνεται κιόλας ότι είναι, ακουμπούσε το ένα πάνω στο άλλο και αυτό δεν ήταν φυσικά καλό. Τώρα θα μου πεις, μα έχεις πει άλλες φορές ότι τα ελαττήρια είναι γενικά εφόρου ζωής. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις και φυσικά έχει να κάνει και με τη χρήση και το μέρος το οποίο βρίσκεται αυτό το κινητό. Το συγκεκριμένο ήταν στη Γερμανία και καταλαβαίνετε τι παίζει εκεί πέρα. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Η στιγμή του αποχωρισμού. Ο πιο τρελός δρυφτάς της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, για όλα. Πήρες την προμάτια, να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Και οτιδήποτε είναι, είμαστε σε επαφή. Μπορώ να πω πως μου άρεσε το κάμπριο. Δεν το περίμενα αυτό, αλλά κάναμε μια γύρα με τον φίλο τον Τάσο και μου άρεσε αρκετά. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Renault Megane για καινούρια ζαντολάστιχα. Τα λέμε σε 3, 2, 1. Και έτσι για να μην βαριέστε μέχρι να τελειώσω το Renault Megane, τι σας έχω εδώ, για δείτε.
Ήρθε ο φίλος μας για να μας δώσει τα συγχαρητήρια, παιδί μου, καθώς το αυτοκίνητο και χαμήλωσε και έστρωσε και δεν ακουμπάει φυσικά πουθενά. Με την ευκαιρία του κάνουμε και μια επαναληπτική έτσι για το γαμότορο, παιδί μου, να... γιατί σας έχω πει ότι μετά από κάθε ελαττήριο κάνουμε και μια ευθυγράμμιση ξανά. Λίγο ακόμα έμεινε για να τελειώσουμε το Megane. Πάρτε το και σε ρολ. Ρολ καταστάσεις, ρολ. Πορτοκαλί στην πορτοκαλί. Αρκετά τολμηρό θα έλεγα για το φίλο μας. Και φυσικά σκεπάσαμε, ανοίξαμε λίγο το φτερό και σκέπασε το πίσω το λάθος που είχε κάνει. Και επιστρέφουμε στο Megane. Όπως καταλάβατε, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να ασχολείσαι με αυτό που έχεις ήδη αρχίσει, καθώς ο κόσμος έρχεται και φεύγει συνεχόμενα. Αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να δούμε το Renault Megane. Δεν πιστεύω να καταλάβατε ότι οι ζάντες ήταν από Nissan Qashqai. Το σχεδιάκι λοιπόν ήταν από Nissan Qashqai και μπήκε κούτα πάνω στο Renault Megane. Και αυτό γιατί? Γιατί το καρέ ήταν ίδιο, κάναμε κάποιες μικροπροσαρμογές και μπήκε τέλεια. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα εγώ πρέπει να σας αφήσω, γιατί πρέπει σίγουρα να καθαρίσω αυτό εδώ πέρα το χάλι και να ασχοληθώ κάποια στιγμή με την ησυχία μου με αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Στο επόμενο επεισόδιο υπόσχομαι ότι αυτό το αυτοκίνητο θα είναι με άλλες ζάντες. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και μέχρι τα επόμενα εμείς θα τα λέμε. Ballpoint on the beat, ballpoint make 'em dance, yeah.